και οι συγητές, ο κύριος Λίγδας, ο κύριος Αδέδης και η κυρία Φραγκούλη. Θα ξεκινήσω ο κύριος Λίγδας. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Νομίζω πως ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Θεωρώ ότι είναι μία, τουλάχιστον στη μικρή αυτή εμπειρία των τριών μηνών, θεωρώ ότι είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποτελεί η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος. Προφανώς έρχεται και ο προϋπολογισμός μετά, αλλά όλα έχουν να κάνουν με το τεχνικό πρόγραμμα. Είναι το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα της νέας Δημοτικής Αρχής, το οποίο καταθέτουμε σήμερα. Κάτω από την πίεση διαπιστωμένων και πολλαπλών προβλημάτων που έχουμε στο Δήμο και κυρίως στο δίκτυο σε επίπεδο υποδομών. Έχουμε στο δικό δίκτυο, έχουμε τεράστια προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, έχουμε προβλήματα καθημερινά στην ίδρυυση, λήψεις στα δίκτυα ομβρίων, λιμάτων, προβλήματα στον οδοθοτισμό, σήμανση κλπ. Έχουμε ακόμα και στα σχολεία, μιας και το λέγαμε λίγο πριν, ακόμα και στα σχολεία μετά μια πρόσφατη καταγραφή που έγινε από τις υπηρεσίες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και λήψεις. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στα οποία θα δουλέψουμε και θα καταφέρουμε να τα αλλάξουμε. Θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα Δήμο καλύτερο, πιστέψτε με. Οφείλω να πω ότι ο Δήμος έχει συνέχεια. Υπήρχαν και υπάρχουν έργα συνεχιζόμενα, όπως θα τα δείτε και στο τεχνικό πρόγραμμα, όπως ονομάζονται, ή και μελέτες που είτε ήταν σχεδόν έτοιμες, είτε ήθελαν ένα βήμα για να υλοποιηθούν, είτε ήθελαν πολλά βήματα. Είτε για να υλοποιηθούν, είτε για να δημοπρατηθούν κτλ. Στη ζωή μου, εγώ δεν έχω επιδενήσει ποτέ και κανενός το έργο. Άρα, μην περιμένετε από μένα, γιατί κάποιοι περιμένουν ότι είμαι εδώ για. Επειδή σας ανέφερα τα προβλήματα που έχουμε, ότι είμαι εδώ για να μηδενίσω το έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και η οποία προφανώς το καλό του τόπου ήθελε. Προφανώς και οι 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι εδώ μέσα το καλό του τόπου θέλουν. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τι είναι το τεχνικό πρόγραμμα? Φαντοδείτε, είναι τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν κτλ. Ας κρατήσουμε ένα δεδομένο σχετικά με τη χρηματοδότηση του τεχνικού προγράμματος. Η χρηματοδότηση, με εξαίρεση ίσως αυτή τη φορά, η χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, η ΣΑΤΑ η λεγόμενη, για το 2020, ευελπιστούμε ότι θα είναι, όπως και περσινή, γύρω στις 724.000 ευρώ. Ένα ποσό για όλες τις δημοτικές τοπικές κοινότητες. Δηλαδή, φαντάζεστε και καταλαβαίνετε ότι αν βάζαμε αθρηστικά όλα τα προβλήματα που έχουν όλα τα χωριά, αυτό το ποσό δεν θα ήταν τίποτα. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να διοικήσουμε και να παράσχουμε το ό,τι καλύτερο μπορούμε, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον προφανώς, με αυτό το ποσό. Με αυτό το ποσό και κάποιους ιδίους πόρους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε και να πάρουμε πόρους από άλλες πηγές, από προγράμματα κτλ. Επιλογή της νέας Δημοτικής Αρχής είναι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Η εκπόνηση μελετών που θα οριμάσουμε, σκοπό να οριμάσουμε και συνθήκες και να αντλήσουμε, να είμαστε σε θέση να αντλήσουμε πόρους από άλλες πηγές χρηματοδότησης, που θα φέρουν πόρους όπως για την αναβάθμιση των σχολείων, των δημοτικών κτηρίων κτλ. Όπως θα δείτε και μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Στα χέρια σας έχετε ένα ολοκληρωμένο τεχνικό πρόγραμμα με τα συνοχιζόμενα έργα των προηγούμενων ετών, αλλά και την πρόταση για το επόμενο έτος, το 2020, όπου έχουν ληφθεί υπόψη, όσο ήταν δυνατόν βέβαια, τα αιτήματα των Προέδρων που σας είπα, όπως η συμμετοχή τους είπα και προηγουμένως, ήταν σχεδόν καθολική, γύρω στο 95% τα είχαν στείλει και γραπτά τα αιτήματά τους. Σχετικά με το χρόνο αποστολής της εισήγησης προς τους Δημοτικούς Συμβούλους και αναφέρομαι προφανώς στην καθυστέρηση. Στη μεγάλη καθυστέρηση. Δεν νομίζω πως τίθεται θέμα συζήτηση, προφανώς, και έχετε δίκιο. Είναι δεδομένο. Τρία πράγματα θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι η ημερομηνία αναφοράς του παρόντος τεχνικού προγράμματος είναι η 31η Οκτωβρίου του 2019. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε λίγες μέρες για να συντάξουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Επίσης, είχαμε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, όπου για πρώτη φορά υπήρξε η 7ήμερη διαβούλευση, κατόπιν έγινε εκτελεστική επιτροπή, στη συνέχεια το προσχέδιο, γιατί για προσχέδιο συζήτησαμε, ξαναγύρισε στις υπηρεσίες ή δυνατόν να υιοθετηθούν κάποιες προτάσεις που είχαν διατυπωθεί στην διαβούλευση και μετά πήρε το δρόμο του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Και είναι κάτι το οποίο θα έχει και μέλλον, αφού όπως θα δείτε ακολουθεί η έγκριση των τελών, η σύνταξη του προϋπολογισμού το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που πάλι που θα περιλαμβάνει προφανώς το τεχνικό πρόγραμμα και πάλι θα τεθεί σε διαβούλευση. Το σωστό σχέδιο. Τρίτος και τελευταίος λόγος είναι αυτός που εγώ τουλάχιστον δεν θα τον αρνηθώ. Είμαστε μια νέα δημοτική αρχή. Είμαστε μια νέα δημοτική αρχή τριών μηνών. Είμαστε μια δημοτική αρχή που καλέστηκε 31 Οκτώβρη να κάνει ένα τεχνικό πρόγραμμα με ημερομηνία αναφοράς 31 Οκτώβρη, όπως ανέφερα. Άρα είχαμε 30 θεωρητικά μέρες στη διάθεσή μας. Σε αυτό το σημείο και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες που συμμετείχαν στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος. Ήταν οι τεχνικές υπηρεσίες, ήταν οι οικονομικές υπηρεσίες και ο τομέας προγραμματισμού, που η γνώμη μου είναι ότι είναι η πρώτη φορά που είχαν μια τόσο ενεργή, δεν ξέρω τις προηγούμενες, αλλά είμαι σίγουρος ότι τόσο ενεργή συμμετοχή, επιστρέψτε να πω, δεν νομίζω πως είχαν άλλη φορά στη σύνταξη.